Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει έκτακτο δελτίο πρόγνωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Στο μεταξύ, τα φαινόμενα εκείνα που ταλαιπωρούν διαχρονικά πια την ελληνική κοινωνία είναι αυτά της οικονομίας, με τον πληθωρισμό στα ύψη και την ανέχεια να προβληματίζει τους περισσότερους. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που καταγράφεται σε ό,τι αφορά στα έξοδα στέγασης, με τα ενίκια στα ύψη, τη στιγμή που και τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων αυξάνονται διαρκώς. Είναι ακριβά τα ενίκια. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη αγωνία κυρίως των νέων ανθρώπων, αφού η ραγδαία αύξηση του κόστου στέγασης στην Ελλάδα προκαλεί έντονο προβληματισμό, με τη δυνατότητα να αποκτήσει κανείς δικό του σπίτι είτε μέσω αγοράς είτε μέσω ενοικίασης να αποτελεί όνειρο θερινής νυχτός. Εγώ είμαι μόνιμος κάτοικος, βέβαια σπουδάζω και εδώ. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολα. Δεν ξέρω αν σπουδάζω σε άλλη πόλη τι ακριβώς θα γινόταν. Είμαι και από πολύτεκνη οικογένεια με άλλα 4 αδέρφια. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Θέλω να πιστεύω ότι με το πέρασμα του χρόνου κάπως θα πέσει το ενίκιο ή οι τιμές. Εγώ δεν μένω μόνιμη, αλήθεια είναι, οπότε κάπως το έχω βρει. Εντάξει, ένας μισθός δεν φτάνει σίγουρα. Εγώ δεν νοικιάζω κάποιο σπίτι. Από φίλες μου δίνουν τουλάχιστον 400 ευρώ για 35 τετραγωνικά. Και είμαστε σε μια πόλη που η αλήθεια είναι πως δεν αξιοποιούν πολύ τα σπίτια, ούτε τα ανακοινίζουν. Οπότε μιλάμε και για άθλιες καταστάσεις. Η κατάσταση είναι πια απελπιστική. 7 στους 10 νέους από 18 έως 34 ετών στη χώρα μας ζουν ακόμη στο παιδικό τους δωμάτιο. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Eurostat, το 72,9% αυτών των ατόμων δεν έχουν φύγει από το πατρικό τους, με την Ελλάδα να κατατάσσεται δεύτερη στη λίστα των 26 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν ο μέσος όρος δεν ξεπερνά το 49,4%. Άλλωστε, 6 στα 10 ακίνητα κατάλληλα για νέους κοστίζουν πάνω από 500 ευρώ. Η κόρη μου νίκιασε 500 ευρώ. Είναι μεγάλο όμως. Δεν βγαίνει ο κόσμος τώρα. Η αλίμονος στους γονείς που έχουν παιδιά να σπουδάσουν, τα οποία θα μείνουν αμόρφωτα, γιατί το οικονομικό είναι αβάσταχτο σε μια οικογένεια. Και λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί είμαι 70 χρονό άνθρωπος, ο οποίος έχει προσφέρει σε αυτόν τον τόπο και αυτή τη στιγμή ήρθαμε, δηλαδή πώς να σου το πω, σε αδιέξοδο. Δεν είναι και τόσο καλό σύστημα. Έτσι, καλό είναι να βελτιωθεί. Όλα ανεβαίνουν, η μισθή είναι ήδη. Και οι τιμές των ενοικίων κυριολεκτικά απλησίαστες, με την ανάγκη λήψης μέτρων, κάποιου πλαφόνα ενδεχομένως τις αυξήσεις, κάτι περισσότερο από επιτακτική. Να μην αυξάνεται τόσο πολύ. Ένα επίδομα, έτσι να μπορέσουμε να ανασάνει λίγο ο κόσμος. Πολλά μπορεί να γίνουν, αλλά ποιος θα τα κάνει. Αυτοί που μας κυβερνάνε να κοιτάξουν τον καθρέφτη, αν είναι με τη συνείδησή τους καθαρή. Πού να είναι. Να μείνουμε στο κλίμα και ειδικά στην αύξηση των επιτοκίων που μοιάζει να μην έχει σταματημό. Έτσι, νοικοκυριά και επιχειρήσεις πλέον καλούνται να ανταπεξέλθουν μπροστά στα σοβαρά προβλήματα που προκαλούν τα νέα αυτά δεδομένα που θα οδηγήσουν μέχρι και σε 5 επιπλέον δόσεις μέσα στη χρονιά. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών έχει φτάσει το κόστος εξυπηρέτησης καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων στην Ευρωζώνη, κάνοντας ακόμη πιο δύσκολη την αποπληρωμή τους από τα νοικοκυριά, τα οποία έχουν να αντιμετωπίσουν ήδη το αυξημένο κόστος ενέργειας και των τροφίμων. Μια αύξηση στα επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή δεν ευθύνονται οι δικές μας τράπεζες αυτό. Περιμένουμε νέα αύξηση και τον Ιούνιο, με αποτέλεσμα ένας οφειλέτης, ο οποίος ρύθμισε ας πούμε πέρυσι, να καλείται να πληρώσει 3 και 4 επιπλέον δόσεις, ανάλογα με τη διάρκεια, μέσα στο έτος. Ακριβώς χαρακτηριστικό είναι το δημοσίευμα του Οικονομικού Ταχυδρόμου, που παρουσιάζει παραδείγματα με τις μηνιαίες δόσεις εξυπηρέτησης στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, με βάση τα τελευταία στοιχεία σε όλη την Ευρωζώνη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Φοβούνται και είναι πολύ, πολύ, πολύ πιθανό τα δάνεια αυτά να ξανασκάσουν. Τι εννοώ να ξανασκάσουν, να ξαναγίνουν, να ξαναγίνουν κόκκινα. Έτσι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται αναφορικά με τις νομικές ενέργειες. Τα παραδείγματα είναι άκρως χαρακτηριστικά. Για ένα στεγαστικό δάνειο 130.000 ευρώ και διάρκεια 25 έτη, με κλειδωμένο επιτόκιο για το πρώτο έτος, η δόση Ιανουαρίου του 2022 ήταν στα 518 ευρώ. Πλέον το 23 πάει στα 655 ευρώ. Αύξηση στη μηνιαία δόση 137 ευρώ ή 1.644 ευρώ το χρόνο. Για ένα καταναλωτικό δάνειο 20.000 ευρώ και διάρκεια τα 7 έτη, η δόση του Ιανουαρίου του 2022
ήταν στα 289 ευρώ. Η δόση Ιανουαρίου του 2023 πάει στα 307 ευρώ. Αύξηση στη μηνιαία δόση 18 ευρώ ή 216 ευρώ το χρόνο. Πρέπει δηλαδή να υπάρξει ίσως κάποια νομοθετική παρέμβαση, τουλάχιστον μέχρι να δούμε πώς διαμορφώνονται τελικά τα επιτόκια και για να προστατευτούν αυτοί οι άνθρωποι. Το κόστος εξυπηρέτησης δανείων, μάλιστα, είναι στην Ελλάδα ακόμη υψηλότερο από το μέσο αυτό όρο της Ευρωζώνης, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Λοιπόν, όταν πάλι. Ναι. Άρα λοιπόν, σωστά το θέσατε. Έχουμε και τη νέα γενιά, το φόβο για νέα γενιά κόκκινων δανείων, αλλά έχουμε και αυτοί που ρύθμισαν. Και πάλι δεν θα μπορέσουν να είναι συνεπείς. Ο πληθωρισμός που δεν λέει να κοπάσει έχει κάνει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αυξήσει σημαντικά τα βασικά επιτόκια δανεισμού σε ευρώ, συμπαρασύροντας και τα επιτόκια καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων. Αυτό συμβαίνει επειδή οι εμπορικές τράπεζες πέφτουν άμεσα να περάσουν το υψηλότερο κόστος στους νέους και παλιούς πελάτες τους που έχουν δάνεια με κειμενόμενα επιτόκια. Παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν να κρατούν πολύ χαμηλά τις αυξήσεις στα επιτόκια καταθέσεων. Επιπλέον, οι αυξήσεις αυτές αναμένεται να συνεχιστούν και μέσα στο 2023 και πιθανότατα τουλάχιστον μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2024, επειδή η Κεντρική Τράπεζα προχωρά συνεχώς σε πιο περιοριστική νομισματική πολιτική. Ήδη στα μέσα Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να προχωρήσει σε νέα αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης. Και από την αύξηση των επιτοκίων στις διαρκείς αυξήσεις των τιμών των βασικών αγαθών και τα καλάθια που μοιάζει να μην αποδίδουν. Στην ίδια κατεύθυνση άλλωστε φαίνεται πως εξυπηρετούν μόνο τις πολυεθνικές, με τους επαγγελματίες των τοπικών αλυσίδων στον αντίποδα να απαντούν με διαρκείς, μεγάλες και πάρα πολλές προσφορές σε απαραίτητα είδη. Επίδραση στην αγοραστική συμπεριφορά για 4 στους 10 καταναλωτές. Φαίνεται πως έχει το καλάθι του νοικοκυριού, σύμφωνα με στοιχεία σχετικής έρευνας που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο συνεδρίου. Μάλιστα, το καλάθι μοιάζει να έγινε η αιτία για να επισκέπτονται οι καταναλωτές συχνότερα ορισμένες από τις πολύ μεγάλες αλυσίδες και τις πολυεθνικές, παρά το γεγονός ότι στα μικρά καταστήματα και τις τοπικές αλυσίδες οι τιμές είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικές και οι προσφορές πάρα πολλές και μεγάλες. Σε κάθε κατηγορία έχουμε πάρα πολλές προσφορές. Είναι το 15ήμερο φυλάδιό μας που ανά 15 μέρες γύρω στα 1.300 προϊόντα βγαίνουν σε προσφορά. Οι τοπικές αλυσίδες στέκονται στο πλευρό των καταναλωτών. Ξέρουν καλά πως τα χρήματα επιστρέφουν στην κοινωνία και έτσι και εν όψη του Πάσχα στηρίζουν όσο μπορούν εκείνους που έχουν ανάγκη. Τιμές είναι στο ύψος του πληθωρισμού αυξημένες σε σχέση με πέρσι, από ό,τι βλέπουμε από τους τιμοκαταλόγους που μας έρχονται από τη βιομηχανία. Και εμείς σαν αλυσίδα, εν όψη του Πάσχα, θα έχουμε γύρω στα 1.300 προϊόντα σε προσφορές για να μπορεί ο καταναλωτής να ψωνίσει με την άνεσή του. Άλλωστε, οι καταναλωτές αναζητούν τις προσφορές, αφού είναι η μόνη λύση να ανασάνουν οικονομικά. Κοιτάει και τις προσφορές και δυστυχώς κόβει και από τα απαραίτητα. Εδώ έχω να πω ότι ευτυχώς που είμαστε στη Μεσσηνία και στην Καλαμάτα, δηλαδή σε σχέση με κάποιους άλλους νομούς και κάποιες άλλες πρωτεύουσες, λόγω του τουρισμού, λόγω του κλίματος που έχουμε σε αυτή την ευλογημένη περιοχή, είμαστε σε καλύτερη φάση, ας το πω έτσι. Καθώς και η τιμή του λαδιού φέτος που ανέβηκε βοήθησε πάρα πολύ την τοπική οικονομία. Όπως και να έχει, ωστόσο, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους περισσότερους και για τις επιχειρήσεις με τους επαγγελματίες και τις τοπικές αλυσίδες να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια στήριξης. Περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι στριμωγμένος, τα νοικοκυριά είναι πολύ στριμωγμένα, καθώς και οι επιχειρήσεις, τα έξοδά τους είναι χειρότερα από ποτέ. Στις αρχές, ας πούμε στις 12-15 μέρες κάθε μήνα, η κίνηση είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα. Μετά, κατά το δεύτερο 15ήμερο, ο κόσμος και οι επιχειρήσεις, θα το πω λαϊκά, αγκομαχούν να τα βγάλουν πέρα. Το κακό για μας τους λιανέμπορους είναι ότι δεν υπάρχει δώρο Πάσχα στους συνταξιούχους, στους δημόσιους υπαλλήλους, και αυτό το πράγμα είναι ένα τραύμα για μας. Θα θέλαμε δηλαδή να έχει ο κόσμος χρήματα στη τσέπη τους για να μπορέσει να κινηθεί όσο γίνεται πιο άνετα. Ευτυχώς που υπάρχουν και οι τοπικές αλυσίδες, αν και το Υπουργείο με τα καλάθια εξυπηρετεί τους μεγάλους, με τους μικρούς να αργοσβήνουν. Χαρακτηριστική εικόνα και στα παντοπολία, με την κατάσταση να είναι σχεδόν οριακή. Ο κόσμος μπαίνει μες στο κατάστημα, αλλά τι παίρνει, αφού προσπαθεί ακόμα και το ψωμί να περάσει 2-3 μέρες. Αυτή είναι η νέα σκληρή πραγματικότητα για τους περισσότερους καταναλωτές στην Ελλάδα στον καιρό της νέας κρίσης, με τους επαγγελματίες, τους μικρομεσαίους κυρίως επαγγελματίες σε απόγνωση, αφού το κράτος στέκεται ποικιλότροπα απέναντί τους.
Ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος, γιατί η κυβέρνηση για άλλη μια φορά βοηθάει μόνο τις μεγάλες πολυεθνικές. Τα μικρά μαγαζιά, εκτός από τους φόρους που βάζει, δεν μας διευκολύνει και σε τίποτε άλλο. Μιλάω και εκ μέρους του Συλλόγου, το οποίο έχουμε ζητήσει κάποιες ελαφρύνσεις, δηλαδή όπως να μας κάνει κάποιες δόσεις στις οφειλές που έχουμε, και το αντίθετο μας έκανε αύξηση στο ΤΕΒ μας, στο ασφαλιστικό κομμάτι. Με το ρεύμα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί έρχονται κάτι λογαριασμοί που είναι για να πάθεις εγκεφαλικό, όχι για να ανοίξεις το λογαριασμό. Δεν βοηθάει σε τίποτα, αντίθετα βοηθάει μόνο τα μεγάλα μάρκετ, όπως με τα μάρκετ pass, με τα καλάθια, με όλα αυτά. Ο κόσμος δεν χρειάζεται κουπόνια. Τα κουπόνια τα έχουμε δει σε κάποια άλλα καθεστώτα που δεν τα εκλέξαμε και τα κατηγορούμε. Ο κόσμος χρειάζεται αύξηση και μείωση των φόρων, για να μπορεί να ανταπεξέλθει όλη την κατάσταση αυτή. Και δεν έχω δει να γίνεται μείωση σε κανέναν πολιτικό και σε κανέναν από όλους αυτούς. Μείωση γίνεται μόνο στους φτωχούς. Και όσον αφορά αυτό που λένε για τον πόλεμο, εγώ δεν πιστεύω ότι ευθύνεται όλα αυτά ο πόλεμος, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για τον πόλεμο. Πρώτα ήταν ο κορονοϊός, πάντα βρίσκουν κάτι για να πατάνε, για να κάνουν τις αυξήσεις. Το ρεύμα πού οφείλεται? Το ότι εξυπηρετούν δικά τους συμφέροντα. Αυτό το ξέρουμε, το έχουμε δει πλέον ποιους εξυπηρετεί. Ο ανταγωνισμός σε σχέση με τις μεγάλες αλυσίδες αθέμητος. Το ίδιο συμβαίνει όχι μόνο στα ρούχα ή τα υποδήματα, αλλά ακόμη και στα τρόφιμα, με χαρακτηριστική την κατάσταση που επικρατεί στα παντοπολία και τους ιδιοκτήτες στα όρια τους. Να βγούμε όλους στους δρόμους, να πούμε ότι δεν μπορούμε άλλο, δεν αντέχουμε άλλο, και να σταματήσουν, αν θέλουν να το καταλάβει ο κόσμος, να πληρώνει εφορία. Να σταματήσει να πληρώνει τα πάντα. Θέλουμε τις ζωές μας πίσω, τις ζωές των παιδιών μας. Πρέπει να σταματήσουμε να φεύγουν τα παιδιά μας για το εξωτερικό. Θα μείνουμε μόνο οι γέροι εδώ. Δεν έχει μέλλον αυτός ο τόπος. Μέχρι και εγώ σκέφτομαι ότι αν ήμουν σε πιο νέα ηλικία θα έφευγα, ναι. Σε κάνουν να συχαίνεσαι τον τόπο σου αυτοί οι καρακλοκένταυροι που μας δίκουν. Και από τα βασικά είδη, στον τουρισμό και την εστίαση, όπου και εκεί η κατανάλωση είναι μειωμένη λόγω της ακρίβειας και των εξόδων των καταναλωτών. Δυστυχώς, ακόμη και τις ημέρες που η κίνηση καταγράφεται καλή, σε καμία περίπτωση δεν αρκεί όλο αυτό για την κάλυψη των εξόδων των περισσότερων επιχειρήσεων. Θετικά μοιάζει να είναι τα μηνύματα εν ώψη του Πάσχα αλλά και του καλοκαιριού για την εστίαση, όπως διεφάνει από το Σαββατοκύριακο του Ευαγγελισμού στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής μας Επετείου, χωρίς ωστόσο η κίνηση αυτή να μεταφράζεται σε αυξημένα έσοδα για τους επαγγελματίες. Ετοιμόμενοι πολύ ήταν η Καλαμάτα, η Μεσσηνία γενικότερα, άρα μας ετοίμησε ο κόσμος που έχει καταγωγή από εδώ. Υπήρχε μεγάλη προσέλευση όλο το τριήμερο. Βοήθησαν και οι καιρικές συνθήκες, καθώς και εκδηλώσεις, αναπαράστασης και όλα αυτά που γίνονται στην περιοχή μας. Δούλεψαν και οι επιχειρήσεις παραλιακής, που ήταν πολύ σημαντικό πράγμα αυτό, για να υπάρχουν κάποιες ενέσεις ώστε να παίρνουν ανάσεις και αυτές οι επιχειρήσεις. Σιγά σιγά πηγαίνουμε πλέον προς το Πάσχα. Τα μηνύματα είναι θετικά από τον εσωτερικό τουρισμό. Παρ' όλα αυτά όμως, δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει δουλειά και υπάρχει τζίρος, ότι αυτό πρέπει να μείνει στην επιχείρηση εστίασης. Σημαίνει. Ανεβαίνει η δουλειά, αλλά δυσανάλογα αυτό μένει στην επιχείρηση. Και έτσι πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις κυρίως ακροβατούν πολύ συχνά στα όρια της επιβίωσης. Μία επιχείρηση η οποία δουλεύει σωστά, δηλαδή πληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της, θα χτυπήσει αποδείξεις, θα έχει όλους ασφαλισμένους, οριακά έχει ταμιακό μηδέν. Αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν το συζητάμε. Άρα πρέπει κάποιος άλλος να έχει ένα παράλληλο εισόδημα για να μπορέσει να ζήσει και να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του και όλα αυτά που έχει χτίσει γύρω του. Όλοι το καταλαβαίνουμε και το αντιλαμβανόμαστε από το καλάθι του νοικοκυριού μας που πάμε όλοι στο σούπερ μάρκετ, ότι τα πράγματα πλέον δεν είναι όπως ήταν κάποτε. Έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει και έχουν παραμείνει αυτές τις συνθήκες. Βέβαια, ο κόσμος έχει τη διάθεση, χρειάζεται να βγει έξω, έχει ανάγκη αυτό το πράγμα, αλλά συγκρατημένα. Συγκρατημένα γιατί υπάρχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις από πίσω. Γι' αυτό η στήριξη στους συγκεκριμένους επαγγελματίες είναι μονόδρομος, δεδομένης και της συνθήκης που θέλει να απασχολούν τους περισσότερους εργαζομένους στη χώρα. Θα έπρεπε να υπάρχει στήριξη, είναι μεγάλη κουβέντα αυτό. Όπως ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή τα ποσά
που πήραν από το COVID. Έχουν ξεφύγει τα επιτόκια, πολλές επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα, δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στο να δώσουν πίσω τις δόσεις που έχουν βάλει. Και το άλλο κομμάτι είναι αυτό που λέτε και εσείς, το κομμάτι του εργασιακού, όχι μόνο η ασφάλιση. Πλέον το πενθήμερο έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Θα μείνουμε με έναν τρόπο στον κλάδο, ειδικότερα του τουρισμού, αφού η αγορά απασχόλησης φαίνεται να έχει αλλάξει ριζικά μετά την πανδημία. Νέες τάσεις, όπως η αλλαγή νοοτροπίας μεταξύ των νέων εργαζομένων που αναζητούν καλύτερες αμοιβές και καλύτερες συνθήκες, μοιάζει να πλήττουν σοβαρά τον κλάδο του τουρισμού. Σε εθνικό επίπεδο εκτιμάται ότι στην αιχμή της θερινής σεζόν του 2022, οι ελλείψεις των εργαζομένων ξεπέρασαν τις 60.000, ενώ νέες έρευνες δείχνουν πως το μέγεθος του προβλήματος είναι μεγαλύτερο από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Η εποχικότητα και οι συχνά αντίξωες συνθήκες εργασίας αποτελούν 2 από τα 10 βασικά αντικίνητρα απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Δεν είναι όμως μόνον αυτά. Η επιδοματική πολιτική και η μαύρη εργασία σε συνδυασμό με τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται στην νοοτροπία των εργαζομένων, ειδικά των νεότερων γενεών, συμβάλλουν στη δημιουργία μεγάλου ελλείμματος εργαζομένων στον κλάδο του τουρισμού. Σε μια χώρα που η ανεργία παραμένει στα επίπεδα του 10%, έρευνες δείχνουν πως το μέγεθος του προβλήματος έλλειψης εργαζομένων είναι μεγαλύτερο από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί. Πρόσφατα, ψηφίστηκε η ρύθμιση που επιτρέπει την εισαγωγή εργαζομένων από το εξωτερικό, προκειμένου να καλυφθούν τα μεγάλα κενά που αναμένονται και τη φετινή θερινή σεζόν. Οι 10 βασικές αιτίες του φαινομένου είναι οι δύσκολες συνθήκες εργασίας, ακατάλληλα καταλήμματα διαμονής, συχνές αλλεπάλληλες και βραδινές βάρδιες, διπλά και τριπλά καθήκοντα, αλλά και η εποχικότητα, η επιδοματική πολιτική που κινητροδοτεί τη μαύρη εργασία, μη ανταγωνιστικά πλέον επίπεδα αμοιβών, απουσία οργανωμένων επιχειρηματικών δομών σε μεγάλο αριθμό ξενοδοχείων χαμηλότερων κατηγοριών, αλλαγές στην νοοτροπία των νεότερων σε ηλικία εργαζομένων, απώλεια εμπιστοσύνης στην αξιοπιστία της απασχόλησης στα ξενοδοχεία εξαιτίας της πανδημίας, ανταγωνισμός από άλλους κλάδους όπως η οικοδομή και το λιανικό εμπόριο και η αύξηση της ζήτησης από το εξωτερικό για διακοπές στην Ελλάδα. Μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων φανερώνει το μέγεθος του προβλήματος. Από τις σχεδόν 263.000 θέσεις εργασίας που προβλέπονται βάσει οργανογράμματος στα ξενοδοχεία, τη θερινή σεζόν του 2022, 60.225 παρέμειναν κενές. Το ποσοστό έλλειψης ανήλθε σε 23% με αποτέλεσμα περισσότερες από μία στις 5 θέσεις να παραμένει κενή. Το ποσοστό αυτό έλλειψης ήταν παρόμοιο σε σχεδόν όλα τα τμήματα και κυμαινόταν από 21% έως και 24%. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται έντονα σε ξενοδοχεία χαμηλότερης κατηγορίας, ενώ μικρότερες ελλείψεις εμφανίζουν τα ξενοδοχεία 5 αστέρων και γεωγραφικά οι περιοχές της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου. Ζήτημα είναι βεβαίως και το επίπεδο των μισθών που καταβάλλονται. Ενώ μία εκ των προτάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος αφορά τη μείωση της φορολογίας και του μη μισθολογικού κόστους των εποχικών απασχολουμένων, καθώς και την παράλληλη κατάργηση των επιδομάτων ώστε οι καθαρές αμοιβές των εργαζομένων να είναι υψηλότερες, προκειμένου να μειωθεί το κίνητρο ανασφάλισης της απασχόλησης. Όλα αυτά είναι στο επίκεντρο και των κομμάτων, φυσικά, τα οποία διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Χαρακτηριστική κόντρα ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα, με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Μεσσηνία να απαντούν στις δεσμεύσεις Τσίπρα από την Καλαμάτα. Κόκκινο χτυπά ο υδράργυρος στο πολιτικό θερμόμετρο της χώρας εν ώψη των εκλογών της 21ης Μαΐου, με χαρακτηριστικές τις αναφορές και τους διαξηφισμούς ανάμεσα στα κόμματα και τους υποψηφίους, στο φόντο των δεσμεύσεων όπως εκείνες από την Καλαμάτα του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας ήρθε χθες μαζί με σε υποσχέσεις και σηκώθηκε και έφυγε. Αυτό το έχει κάνει. Έχει γίνει και το 2015 και είδαμε τι έκανε σε όλη τη διάρκεια αυτής της τετραετίας και με τα μνημόνια και με τα φαντς και με όσα και με τις μειώσεις που έλεγε των συντάξιμων. Τι έκανε, το ανέβασε στα 67 χρόνια. Ποιος έδωσε τα δάνεια στα φαντς, ο κύριος Τσίπρας. Οπότε μας έχει πει μία από τα ίδια υποσχέσεις χωρίς κανένα αντίκρισμα ουσιαστικά. Η κυρία Παναγάκου, που είναι υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στη Μεσσηνία, αναφέρθηκε και στις δεσμεύσεις Τσίπρα, ειδικά για τον νομό. Τι διαφορετικό είπε ο κύριος Τσίπρας από αυτά που έχει δρομολογήσει η Νέα Δημοκρατία να γίνουν? Τι διαφορετικό έχει πει? Δηλαδή, πείτε μου εσείς, το αεροδρόμιο έχει ήδη προχωρήσει. Ο άξονας, ο δικός άξονας είναι πρώτων εργοταξίων. Τι να μας πει ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή? Ότι θα υλοποιήσει αυτά τα οποία η Νέα Δημοκρατία έχει δρομολογήσει.
Το λέει. Ο κόσμος όμως εδώ το βλέπει. Γνωρίζοντας πολύ καλά τον πρωτογενή τομέα αλλά και τον τουρισμό, τους δύο βασικούς πυλώνες για τη χώρα και ειδικά για τη Μεσσηνία, η Παγκή Παναγακουνίκα ξεδιπλούσε και το προσωπικό της όραμα για τον ομό. Είμαι επαγγελματίας του τουρισμού και στον αγροτικό τομέα δραστηριοποιούμε και αντιλαμβάνομαι, ξέρω ποια είναι τα προβλήματα, διότι τα ζω σε καθημερινή βάση. Και πάνω σε αυτό αποφάσισα να ενταχθώ στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας για να μπορέσω να βοηθήσω και εγώ από την πλευρά μου όσο μπορώ παραπάνω στον τουρισμό. Η Μεσσηνία είναι ένα μέρος που μπορεί να προσελκύσει πάρα πολλούς επισκέπτες. Έχει ένα σύνολο δραστηριοτήτων. Από εκεί πέρα υπάρχουν πάρα πολλά που μπορείς να κάνεις. Υπάρχει ο τουρισμός υγείας, υπάρχει ο τουρισμός ευεξίας, υπάρχει σύνδεση του αγροτικού τομέα με τον τουρισμό. Τα προϊόντα μας είναι άριστα, θα μπορούσαν και να προωθηθούν μέσω του τουρισμού και να δώσει στον επισκέπτη μια διαφορετική εμπειρία. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι λίγες οι αγροτουριστικές μονάδες. Υπάρχει έδαφος περαιτέρω ανάπτυξης. Ξέρω τι είναι να μην μπορείς να πουλήσεις το προϊόν σου. Ξέρω τι είναι να μπορείς το προϊόν σου να το πουλάς σε πολύ χαμηλότερη τιμή από ό,τι σου κοστίζει. Είναι πολύ μεγάλα τα κόστη μας. Ξέρω τι είναι να μην έχεις εργατικά χέρια να δουλέψεις. Έτσι. Ή να έχεις μεροκάματα όπως στάσανε φέτος ακριβώς επειδή δεν υπήρχαν εργατικά χέρια. Οπότε αυτά πρέπει να βρούμε οπωσδήποτε λύσεις σε αυτά τα πράγματα. Και από την κεντρική πολιτική σκηνή στην αυτοδιοίκηση, όπου ικανοποιητική χαρακτηρίζεται η πορεία του Πεπελοποννήσου 2014-2020, που βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο απορρόφησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην Ελλάδα. Το νέο ΠΕΠΕ για την περίοδο 2021-2027 προβλέπει 26 εκατομμύρια ευρώ για την περιφέρεια Πελοποννήσου, ώστε να ενταχθούν και άλλα έργα. Ενώ, όπως υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, ο Δημήτρης Σκάλκος από την Τρίπολη, η περιφέρεια Πελοποννήσου είναι από τις ευνοημένες στην κατανομή των πιστώσεων του νέου ΕΣΠΑ. Στην περιφέρεια Πελοποννήσου βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Κάλκος με αφορμή το κλείσιμο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2014-2020 με την πορεία του να κρίνεται ικανοποιητική και να βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο απορρόφησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην Ελλάδα. Το ΠΕΠ Πελοποννήσου είναι από τα καλά προγράμματα. Είμαστε περισσότερο εδώ για να έχουμε μια ομαλή συνέχιση μετάβαση από το νέο ΕΣΠΑ στο επόμενο και περισσότερο για να συζητήσουμε για ευκαιρίες. Πραγματικά η νέα προγραμματική περίοδος προσφέρει πρόσθετες σημαντικές ευκαιρίες, είτε στο σύστημα της αντιπλημμυρικής θωράκισης του συστήματος πολιτικής προστασίας, καταλαβαίνουμε τη σημαντικότητα της θωράκισης απέναντι στις φυσικές καταστροφές, είτε στο πλαίσιο ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εξωστρεφείς, δυναμικές, καινοτόμες. Αυτό είναι το μοντέλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που χρειάζεται ο τόπος, είτε πρόκειται για τις σημαντικές υποδομές, οδικά έργα, λιμενικά έργα κλπ. Είτε πρόκειται για διαχείριση λιμάτων, απορριμμάτων κλπ. Είτε πρόκειται για την ποιότητα του πόσιμου νερού. Σας λέω τώρα από αριθμό εν συντομία της κατευθύνσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα περιφερειακά προγράμματα τη νέα περίοδο. Το πρόγραμμα το νέο της περιφέρειας Πελοποννήσου έχει εγκριθεί. Είναι ένα ποιοτικό πρόγραμμα με αυξημένη χρηματοδότηση. Ουσιαστική χαρακτήρισε τη συμβολή του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020 σε σημαντικά έργα σε κάθε περιφερειακή ενότητα της Πελοποννήσου ο Περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας. Και οι Μεσσίνοι πρέπει να θυμούνται ότι το νοσοκομείο της Καλαμάτας και ο πολύπαθος δρόμος Τζάνε Καλαμάκη γίνονται από το ΕΣΠΑ, ο δρόμος κλείνει από αυτό το ΕΣΠΑ. Επίσης, πρέπει να ξέρουν οι Πελοποννήσιοι ότι από αυτό το ΕΣΠΑ έγινε ο εξυγχρονισμός πολλών κέντρων υγείας, σχεδόν όλων, και επίσης υποστηρίχθηκαν ανακατασκευή, διασώθηκαν δεκάδες πολιτιστικά μνημεία. Να δούμε κάτι διαφορετικό τώρα, με σπουδαίες προοπτικές για το μέλλον και τους νέους. Με επιτυχία διέξε χθες στην πόλη της Καλαμάτας ο περιφερειακός γύρος της Οικονομικής Ολυμπιάδας, με τους διοργανωτές να έχουν θέσει πολύ ψηλά τον πύχη. Το κίνητρο της Οικονομικής Ολυμπιάδας είναι η διάδοση της οικονομικής εκπαίδευσης στα σχολεία μας. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό με τα ωφέλη που ποικίλα. Η Οικονομική Ολυμπιάδα, άλλωστε, είναι ένας διεθνής διαγωνισμός οικονομικών γνώσεων που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες λυκείου σε όλη τη χώρα αλλά και το εξωτερικό, φιλοδοξώντας να συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων των μαθητών και των μαθητριών στο πεδίο των οικονομικών.
Δυστυχώς τα παιδιά δεν μαθαίνουν αρκετά οικονομικά στο σχολείο, με αποτέλεσμα η χώρα μας να έχει μία από τις χαμηλότερες επιδόσεις στο κομμάτι του οικονομικού αλφαβητισμού. Θεωρούμε λοιπόν ότι φέρνοντας τα παιδιά κοντά στα οικονομικά, τους δίνουμε τη δυνατότητα να γίνουν πολύ καλύτεροι και πιο σοβαροί και στιβαροί πολίτες, έτσι ώστε η Ελλάδα να μπορεί να κοιτάξει το μέλλον με αισιοδοξία. Θέλουμε να αναδείξουμε το ζήτημα της οικονομικής εκπαίδευσης στα σχολεία μας. Δυστυχώς, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να μάθουν οικονομικά στο σχολείο στην ποσότητα και στην έκταση που θα έπρεπε, και σκοπεύουμε με την Οικονομική Ολυμπιάδα να πιέσουμε την κυβέρνηση να καλύψει αυτό το μεγάλο κενό. Μόνο τα παιδιά της τρίτης λυκείου που πηγαίνουν στην κατεύθυνση οικονομίας πληροφορικής έχουν φέτος αποκτήσει κάποιες γνώσεις. Τα παιδιά, υπάρχουν και μαθητές μέσα στην αίθουσα πρώτης και δευτέρας λυκείου, οι οποίοι δεν έχουν καμία γνώση, γιατί δεν υπάρχει μάθημα που να διδάσκεται στο σχολείο. Τα περισσότερα παιδιά λοιπόν που αποφοιτούν το λύκειο στην Ελλάδα έχουν μηδενικές ή ελάχιστες γνώσεις από οικονομικά φαινόμενα, τα οποία θα τους χρησιμεύσουν σαν πολίτες. Δηλαδή, δεν ξέρουν τίποτα για τις τράπεζες, για τα επιτόκια, δεν ξέρουν τίποτα για γεγονότα όπως ο πληθωρισμός, η ανεργία. Έτσι, βέβαια, η Ένωσή μας προσπαθεί σε συνεργασία με οργανισμούς όπως το ΚΕΦΗΜ, το Οικονομικό Επιμελητήριο, η Τράπεζα της Ελλάδος, να προωθήσει τον οικονομικό εγγραμματισμό των μαθητών. Σε αυτή την κατεύθυνση, άλλωστε, σημαντική είναι και η συμβολή της Εταιρείας Ανάπτυξης και Πρόοδου Πελοποννήσου και Ιωνίων Νήσων του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και οι επιχειρηματίες δείχνουμε με πράξεις ότι θέλουμε να είμαστε κοντά και στους φοιτητές από τα πανεπιστήμια τα οικονομικά, αλλά όμως και στους μαθητές που προετοιμάζονται και έχουν μια κλίση στα οικονομικά, γιατί αύριο θα είναι αυτοί που θέλουμε να είναι στελέχοι στις επιχειρήσεις μας, αύριο θα είναι εν δυνάμει επιχειρηματίες της κοινωνίας μας, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι όποιος είναι καλύτερα προετοιμασμένος και στα οικονομικά και σε άλλες ειδικότητες, σίγουρα θα είναι και ένας καλύτερος αύριο επιχειρηματίας ή στέλεχος σε μια επιχείρηση. Και από την Οικονομική Ολυμπιάδα στον Εθελοντισμό που προωθείται από πολλά σχολεία. Ξεχωριστές σήμερα οι δράσεις στο Γυμνάσιο Παραλίας. Ένα μάθημα ξεχωριστό για τη σημασία του εθελοντισμού διδάχθηκαν οι μαθητές του Γυμνασίου της Παραλίας, ύστερα από πρωτοβουλία της Ένωσης Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, τόσο του συγκεκριμένου σχολείου, όσο και του πρώτου και τρίτου Γενικού Λυκείου και του πρώτου και δεύτερου ΕΠΑΛ Καλαμάτας και της Ένωσης Γονέων των Συλλόγων όλου του Δήμου. Μαζί με την βοήθεια του διευθυντή μας, προσπαθήσαμε να κάνουμε μια εθελοντική δράση που περιλαμβάνει δωρεά σιέλου για την Παγκόσμια Τράπεζα Δωρητών Μυελού των Οστών. Και αυτή ήταν η πιο σημαντική από τις δράσεις που πραγματοποιήθηκε, καθώς μιλάμε για ένα δώρο ζωής. Είμαστε κι εμείς εδώ για να ενημερώσουμε για την εθελοντική δωρεά Μυελού των Οστών, για την αιμοδοσία, και να τους καλέσουμε να προσέλθουν όσοι μπορούν, όσοι έχουν την καλή διάθεση, να σώσουν μια ζωή, να χαρίσουν ζωή σε έναν συνάνθρωπό μας, ο οποίος δεν του έχει μείνει τίποτα άλλο παρά μόνο ο συνάνθρωπος για να παραμείνει στη ζωή. Ας προστατεύσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό που λέγεται ζωή, δίδοντας λίγα κύτταρα δικά μας, αλλά πολλά και σωτήρια για τον ασθενή. Το μήνυμα ξεχωριστό, αφού ο εθελοντής δότης Μυελού των Οστών, προσφέροντας μόνο δείγμα σάλιου και στην περίπτωση που βρεθεί συμβατός με κάποιον ασθενή, δορίζοντας λίγο από το αίμα του, σώζει πραγματικά μια ανθρώπινη ζωή. Ωστόσο, οι γονείς, σε συνεργασία με το σχολείο, επέλεξαν να στείλουν και άλλα μηνύματα. Παραλλήλως κάνουμε και κάποια προσπάθεια εξοραϊσμού του όμορφου σχολείου μας και μπαζάρ εδώ με λαμπάδες εν ώψη των πασχαλινών εορτών, και προσπαθούμε να φυτέψουμε όμορφα φυτά, επίσης να βάψουμε εδώ τα κάγκελα, να κάνουμε κάποιες εργασίες αναφορικά με το πράσινο του σχολείου. Βλέπω εδώ βάφουνε κάγκελα, βάφουνε τείχους, κλαδεύουνε, φυτεύουνε λουλουδάκια, ωραία. Ελπίζω όλα αυτά να είναι ένα μήνυμα έτσι προς όλους μας, όχι μόνο όσους εμπλέκονται στο σχολείο, μαθητές, καθηγητές, γονείς, αλλά σε όλους γενικά, για τον εθελοντισμό, που είναι μια έννοια που μας λείπει έτσι από την παιδεία μας.
Ιδιαίτερα πλούσιο αυτό το Σαββατοκυριακό. Θα τα δείτε σε πολύ λίγο στην εκπομπή που ακολουθεί με τις 4:30. Να έρθουμε όμως σε ένα ρεπορτάζ από τη Μαύρη Θύελλα. Με εμφατικό τρόπο πήρε τη δεύτερη σερή νίκη της η Καλαμάτα, η οποία στον εντός έδρας αγώνα της 17ης αγωνιστικής κέρδισε με 4-0 τον Ολυμπιακό Β. Μια νίκη που φέρνει όχι μόνο βαθμούς αλλά και αισιοδοξία στους κόλπους της μελανόλευκης ομάδας για την προσπάθεια που κάνει φέτος στο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της Super League 2. Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της πέτυχε η Καλαμάτα επικρατώντας με 4-0 του Ολυμπιακού Β στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 2. Με εξαιρετική ημέρα ο Ανδρέας Τάτος που σημείωσε και τα 2 από τα 4 συνολικά τέρματα. Οι παίκτες της Καλαμάτας έκαναν δυναμικό ξεκίνημα κατορθώνοντας να βρουν το δρόμο για τα δίχτυα για πρώτη φορά στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Χρήστο Ρόβα να νικά τον Στουρνάρα κάνοντας το 1-0. Απανοτές προσπάθειες στο 13ο και 35ο λεπτό για την Καλαμάτα με τον Τάτο και τον Αρναρέλη να χάνουν την ευκαιρία να κάνουν το 2-0. Οι Ερυθρόλευκοι παρά την προσπάθεια να αντιδράσουν δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι περισσότερο με την Καλαμάτα να κλειδώνει το τρίποντο μέσα σε 4 λεπτά στην επανάληψη. Ο Ανδρέας Τάτος έκανε στο 59ο λεπτό της αναμέτρησης το 2-0 με ωραίο πλασέ. Για να στεφθεί ξανά σκόρερ στο 63ο λεπτό με ωραίο πλασέ στη δεξιά γωνία του Στουρνάρα. Το 4ο και τελευταίο γκολ της αναμέτρησης ήρθε στο 85ο λεπτό. Σκόρερ αυτή τη φορά χρήστηκε ο Γιάννης Πασάς που βρέθηκε αφύλακτος μπροστά από την αντίπαλη εστία και με κεφαλιά από κοντά έγραψε το 4-0. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα σήμερα. Голема благодарност до булдозите, до нашите поддржувачи. Мегало ευχαριστώ για το Bulldogs. И до сите искрени навивачи на Και όλο το κόσμο, ειλικρινό κόσμο του Καλαμάτα. За поддршката. Για στήριξη που μας έδωσαν σήμερα. Πόσο διαφορετικό θα είναι το παιχνίδι της Τετάρτης εναντί του Ολυμπιακού. Колку ќе биде различна утакмицата во среда за разлика од ова денеска. Се стратегики. Сигурно дека ќе биде многу различна. Сигурата е поли дијафора. Знаеме дека ќе имаме тежок натпревар, дека е дерби натпревар во среда. Серуме оти е дисколо пехниди, е дерби. И очекувам да одговорат позитивно. Перимено на омос и пехтес на апатисуне тетика. Είχαμε χρέος να κερδίσουμε για τον κόσμο μας. Ήταν μια νίκη που την χρειαζόμασταν. Παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, όπως και στον Ηρωδοτό παίξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Κερδίσαμε και εκεί. Και
Είμαι και χαρούμενος και λυπημένος για την νίκη, γιατί πιστεύω ότι αυτή η ομάδα έχει προοπτικές, έχει μέλλον και πιστεύω ότι ο στόχος της ομάδας φέτος είναι να δεθεί και του χρόνου να είναι η ομάδα η οποία θα ανέβει στη Super League 1. Είμαι πολύ χαρούμενος για την πρώτη μου συμμετοχή, η οποία συνδυάστηκε και με μια ευρεία νίκη. Ήταν τι θέλαμε αυτή τη νίκη για να συνεχίσουμε. Εύχομαι η ομάδα να συνεχίσει σε επόμενες εμφανίσεις με το ίδιο ποδόσφαιρο που έπαιξε για σήμερα και να πάρουμε τα επόμενα αποτελέσματα όσο περισσότερα γίνεται. Τι είναι αγάπη? Αγάπη είναι όσα παράγεις, όσα απολαμβάνεις, όσα μοιράζεσαι, όσα δημιουργείς. Όσα επιλέγεις. Αγάπη είναι ο τόπος μας. Αγάπη είναι οι επιχειρήσεις μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά. Στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Σπούργιοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργιοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπούργιοι της Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Μείνετε μαζί μας, καθώς ακολουθεί η ζωντανή εκπομπή Κυριακή στα Σπορ με την Σύση Τριάντου και όλες τις αθλητικές ειδήσεις και εξελίξεις που ήταν πολλές του Σαββατοκύριακου και όχι μόνο. Από όλους εμάς, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.